Στην Επιτροπή Παιδείας σήμερα συζητήσαμε εκτάκτως το θέμα των εξετάσεων τετραμήνων για την τρίτη ηλικίου. Ένα θέμα το οποίο είχαμε συναντήσει κατά την περιοδία μας σε όλη την Κύπρο σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης και ένα ζήτημα το οποίο αναπτύσσεται σιγά σιγά ένας δημόσιος διάλογος. Για τα εξετάσεις τετραμήνων υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει ένας κανονισμός τον οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή εδώ και 4 χρόνια και είναι σε ισχύ. Άρα, κατά τη νέα σχολική χρονιά αυτή που ήδη τρέχει, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως μας έχουν ενημερώσει οι αρμόδιοι διευθυντές των διευθύνσεων που εμπλέκονται μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, είναι σε διαδικασία υλοποίησης και προετοιμασίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι συνθήκες της πανδημίας, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη μειωθεί η ύλη και εργάζονται στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι ήδη ολοκληρωμένα για τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων. Ο διάλογος ο οποίος αναπτύσσεται είναι καλοδεχούμενος. Όμως, την ίδια στιγμή, όπως είναι ο νόμος σε ισχύ, και δεν λέμε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί για χάρη του νόμου ή αγόητρο ή αγινάτη, όπως έχει λεχθεί στην Επιτροπή σήμερα, είναι ένας νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί προς όφελος ουσιαστικά των παιδιών. Οι όποιες μαθησιακές ελλείψεις εντοπιστούν κατά την πρώτη εξέταση τετραμήνου τον Ιανουάριο με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, αφού για πρώτη φορά θεσμοθετείται η παρεμβατική διδασκαλία μετά από εξετάσεις, θα μπορούν να καλυφθούν. Άρα, ας σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα που αναπτύσσεται, ας μην προσθέτουμε στο άγχος των τελειοφύτων αν θα γίνουν ή αν δεν θα γίνουν εξετάσεις και ας εργαστούμε όλοι μαζί συλλογικά, συνενετικά, πάνω στις μεταβλητές της εξεταστέας ύλης και της ύλης που θα διδαχθεί και πάνω στα χρονοδιαγράμματα. Προς όφελος πάντοτε των παιδιών μας και της ενδυνάμωσης του απολυτηρίου της τρίτης λυκείου. Ένα δυνατό απολυτηρίο που συνεχώς πρέπει να αναβαθμίζεται για να είναι ανταγωνιστικό στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εδώ, επαναλαμβάνουμε, να αποφύγουμε τις ακρότητες, εξάλλου μιλάμε για παιδεία, και να βάλουμε κάτω όλοι το λιθάρι μας, να κυλήσουν όλα ομαλά. Η πανδημία είναι ακόμα στη χώρα μας και ουέ και αλίμονο εάν επιτείνουμε αυτή την κατάσταση με την αβεβαιότητα την οποία δημιουργούμε στα παιδιά μας.